Να πιάσουμε λίγο και το τι συνέβη με την επίσκεψη Μπλίνκεν. Σε τι συνέβη. Τι συνέβη, εντάξει, έχουμε μια εικόνα, αλλά δεν ξέρουμε τα, ξέρετε, τα πιο σημαντικά ίσως. Γιατί είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι ο Μπλίνκεν ήρθε και σε Ελλάδα και σε Τουρκία μεταφέροντας εντολές, μεταφέροντας οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Έχουμε τον Άβαρχο εδώ. Λοιπόν, κύριε Σανακόπουλο, η δική σας αίσθηση ποια είναι? Τι βγήκε από αυτή την επίσκεψη? Βγήκε κάτι? Να το πω έτσι, εντάξει, το είχα γράψει κάπως διαφορετικά να το ρωτήσω, αλλά δεν, νομίζω ότι η ουσία είναι αυτή. Αν τελικά αποκομίσαμε κάτι ως χώρα, ή τέλος πάντων, ποιος ήταν κερδισμένος, εμείς, η Τουρκία, κανείς, η Αμερική σίγουρα? Εντάξει, οι συνάδελφοί σας, στα ρεπορτάζ που κάνανε εκείνες τις μέρες, ήταν ότι στην Τουρκία υπήρχαν παράλληλοι μονόλογοι και ότι δεν υπήρξε καμία σύγκληση, τέλος πάντων, και ότι εμείς πάλι εδώ είπαμε, το έχω χαρακτηρίσει εγώ, είναι καταχρηστικός όρος ενδεχομένως, αλλά τέλος πάντων δικός μου χαρακτηρισμός. Δεν νομίζω ότι βλάπτει κάποιον, αλλά τέλος πάντων έχω θεωρήσει ότι οι Αμερικάνοι μας θεωρούν το Πουέρτο Ρίκο της Μεσογείου, κατά κάποιον τρόπο. Δεν το λέω απαξιωτικά, αλλά κάπως έτσι ας πούμε μας βλέπουν, δεν κακό για αυτούς. Εντάξει, και εμείς νομίζω ότι, εμείς δηλαδή, όπως εκπροσωπούμεθα τέλος πάντων, θεωρούν ότι εντάξει, είναι και θεμητό αυτό, ας πούμε, γιατί έχουμε μια ασφάλεια όπως το βλέπουν. Είναι μια λογική, δεν συμφωνώ, αλλά είναι μια λογική. Νομίζω ότι η ατάκα σας πρέπει να μπει σούπερ. Οι Αμερικανοί μας θεωρούν το Πουέρτο Ρίκο της Μεσογείου. Ήτανε... τα λέει όλα. Ναι, λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι η Τουρκία δεν μπορεί ποτέ να απαξιωθεί από την αμερικανική πολιτική. Ποτέ. Δεν γίνεται. Δείτε πώς είναι γεωγραφικά η Τουρκία, που είναι ακριβώς. Και να το πούμε έτσι περιγραφικά, τηλεοπτικά, είναι μια κλειδαριά. Ο μηχανισμός της κλειδαριάς είναι η Τουρκία. Ο αφαλός της κλειδαριάς που παίρνει το κλειδί είναι η Ελλάδα. Ο αφαλός χωρίς το μηχανισμό δεν λειτουργεί. Ο μηχανισμός χωρίς τον αφαλό για να μπει το κλειδί ομοίως δεν λειτουργεί. Γι' αυτό το λόγο οι Αμερικανοί μας βλέπουν ως ενιαίο χώρο και όχι χώρες. Έχουν σημασία οι λέξεις. Χώρο. Εμείς προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο από αυτή τη λογική των Αμερικανών. Το ζητούμενο είναι να μην σπάσει το κλειδί μες στην κλειδαριά και την πατήσουμε. Ότι μας χρησιμοποιούν και είμαστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιηθούμε είναι γνωστό. Ότι ζητάμε συμμαχίες ομοίως είναι γνωστό. Οι Τούρκοι κάνουν κάτι άλλο. Έχουν γνώση τις θέσεις τους, σαφώς. Προσπαθούν να δώσουν συμμαχία. Σημειολογικά είναι τελείως διαφορετικό το ζητάω συμμαχία που λέμε εμείς. Και άλλο το προσφέρω συμμαχία που λέει η Τουρκία. Η Τουρκία λέει δίνω συμμαχία. Εμείς λέμε ζητάμε συμμαχία. Σημειολογικά είναι τελείως διαφορετικές οι έννοιες, αλλά σημαντικότατες. Οι Τούρκοι λοιπόν κάνουν αυτό και πάντοτε θυμίζουν στους Αμερικανούς και στους Ρώσους και στους Κινέζους και στους πάντες. Βορρά, Νότο, Ανατολή, Δύση, τη χρησιμότητά τους, προσέξτε, όχι με το αζημίωτο, πάντοτε κοιτάνε τι μπορούν να προσποριστούν. Και στην περιφέρεια εδώ πέρα που είμαστε κι εμείς, εξηγούν στους πάντες και το δηλώνουν. Είναι κατανοητό, το βλέπουμε, ότι κύριοι κλειδοκράτορες θα είμαστε εμείς, λένε οι Τούρκοι, και η Ελλάδα, αν θέλει να έχει την ησυχία της, θα το πάμε καζάν-καζάν, win-win, κερδίζουμε και οι δύο, αλλά το κερδίζουμε και οι δύο, δεν δίνουν το ποσοστό οι Τούρκοι. Θα σας το δώσω εγώ ποιο ποσοστό εννοούν οι Τούρκοι. Δεν είναι 50-50. Είναι 80 υπέρ των Τούρκων, 20 εμείς και πολύ μας πάει. Ουσιαστικά οι Τούρκοι μας λένε, ό,τι και να γίνεται εδώ, θα μας ρωτάτε. Θα ωφελήσετε κι εσείς κάτι, θα σταματήσετε να έχετε άγχος με εμάς ή να χαλάτε για οπλικά συστήματα. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, διότι είμαστε καλές αγορές κατανάλωση οπλικών συστημάτων. Οπότε δεν έγινε αυτό ποτέ. Αλλά τέλος πάντων, έτσι αυτό βλέπουν οι Τούρκοι, και να το κάνω και λίγο με μια ιστορική αναδρομή, χωρίς να κάνω αναχρονισμό. Οι Τούρκοι θα θέλανε για μας να είμαστε όπως ήταν κάποτε η Μολδοβλαχία, με φαναριώτες Ρωμιούς, ηγεμόνες, και μια buffer zone, δηλαδή μια μαξιλάρη περιοχή μεταξύ Ρωσίας τότε και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από κάτω. Δηλαδή η Ελλάδα να είναι ένας ενδιάμεσος χώρος από Έλληνες διοικούμενος, αλλά που θα ρωτάει, φιλανδοποίηση τέλος πάντων όπως το λέμε, θα ρωτάει πάντα την Τουρκία αν της αρέσει τη Τουρκία αυτό που κάνουμε εμείς, και την άλλη μεριά θα ρωτάμε και εμείς τη Δύση αν αυτό που κάνουμε πάλι αρέσει στη Δύση, στη Γερμανία, στην Αμερική, οτιδήποτε κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό, η φιλανδοποίηση, υπάρχουν ακαδημαϊκοί δάσκαλοι που λένε και τι έπαθε η Φιλανδία. Δηλαδή είναι μια χαρά και η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε. Εντάξει, είναι μια άποψη και αυτή. Εγώ δεν την εστερνίζω. Αυτό θέλω να πω. Γιατί έχει να κάνει και με την αξιοπρέπεια του κάθε λαού και του καθενός από εμάς.